ο αναλυτής διεθνούς ασφάλειας, ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος. Κύριε Κοσμόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Κύριε Στεριόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι μεγάλη η χαρά μου και η τιμή μου να βρίσκομαι κοντά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Το να αρχίζω να διαβάζω στους τηλεθεατές το βιογραφικό σας, πιθανότατα θα αργήσω, θα φάω το μισό δελτίο για να τους εξηγήσω ποιος είναι ο Θανάσης ο Κοσμόπουλος. Θα πούμε μόνο, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία, τα λέμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα, μιας και το εγκαινιάζουμε σήμερα, για τις τεράστιες γνώσεις που έχετε στο θέμα που λέγεται ηλεκτρονικός πόλεμος, κυβερνοπόλεμος, ζητήματα ασφάλειας, οι θητείες σας σε διάφορες υπηρεσίες στο στρατό, είστε έγκριτος νομικός, δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερον άνθρωπο να ζητήσω τη γνώμη του για αυτά τα οποία τρέχουν και ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή και τους τηλεθεατές Στερεάς Ελλάδας. Να ξεκινήσω, κύριο Κοσμόπουλε, λέγοντας ότι μετρήσαμε και τα καράβια, μετρήσαμε και τα αεροπλάνα στους συσχετισμούς δυνάμεων, μετρήσαμε τα υποβρύχια. Με τον ηλεκτρονικό πόλεμο, πώς το μετράμε? Η αλήθεια είναι, κύριε Στεριόπουλε, ότι παράλληλα με τις επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγονται κατά ξηράν θάλασσα και αέρα, όπως λέμε στις ενόπλες δυνάμεις, δηλαδή τις εμπλοκές που έχουμε στο Χερσαίο, στον χώρο, στο έδαφος του Εύρου ή στις ναυτικές ζώνες και τις θαλάσσιες ζώνες που διαμορφώνται στο Αιγαίο και βέβαια τις αερομαχίες της αεροπορίας μας, διεξάγεται ένας σιωπηλός αλλά εξίσου ισχυρός και έντονος πόλεμος επιχειρησιακής αντιπαράθεσης στον κυβερνοχώρο και στον χώρο γενικότερα των ηλεκτρονικών πληροφοριών και των συστημάτων των κρισίμων ζωτικών υποδομών των χωρών. Αυτό πράγματι συντελείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς πάντοτε να ακούγεται αθέατα και μπορώ να πω κάτω από το ραντάρ του κουμπολικού. Και αυτός είναι ένας πόλεμος που είναι σε εξέλιξη συνεχώς, έτσι? Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Στεριόπουλε, ότι τα ελληνικά αεροσκάφη φτάσανε στην Κύπρο και προσγειώθηκαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια χωρίς να πάρουν χαμπάρι κανένας από τους γείτονες από πού ήταν το ίχνος πτήσεως, σε τι ύψος πετάξανε, από ποια κατεύθυνση. Τους καταλάβανε μόνο όταν προσγειωθήκανε στην Πάφο. Μάλιστα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν αθέατη, για παράδειγμα. Η αιτία που σας κάλεσα, κύριε Κοσμόπουλε, ήταν ένα πολύ απλό περιστατικό. Βέβαια, θα τα προχωρήσουμε για να μας ενημερώσετε κι εσείς το τι ακριβώς γίνεται. Στην τελευταία διάσωση που έγινε στο Αιγαίο, κοντά στη Χάλκη, όταν το ρεπορτάζ κατέγραψε ότι μπλόκαραν με ηλεκτρονικά μέσα το ελικόπτερο διάσωσης. Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι στο χώρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων υπάρχουν τέτοια παραδείγματα που τυφλώνονται, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω τον όρο. Αυτή η ορολογία χρησιμοποιήθηκε ακριβώς, κύριε Κοσμόπουλε. Ο όρος είναι το τύφλωμα, ότι μπορούν να τυφλωθούν τα ηλεκτρονικά όργανα κάποιας εναέριας ή μονάδας επιφανείας, πλοίου δηλαδή, και έχει συμβεί και στο παρελθόν. Έχουν επιτύχει οι Ισραηλινοί, για παράδειγμα, μια τέτοια επέμβαση βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τυφλώνοντας με ειδική μεθοδολογία κυβερνοπολέμου τα αντίστοιχα ραντάρ, τα ρωσικής κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι που δεν το αναμένουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και οι αρμόδιες αρχές, οι ελληνικές, δηλαδή η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφαλείας και οι υπόλοιποι φορείς που ενεργοποιούνται στο πεδίο αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες όχι μόνο από το γείτονα, από την Τουρκία, αλλά και από άλλες χώρες που έχουν κυβερνοεπιθετικές βλέψεις κατά ευρωπαϊκών χωρών γενικότερα και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, κύριε Στεριόπουλε. Μάλιστα. Εάν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία συσχετισμός δυνάμεων στον ηλεκτρονικό πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, είναι άλλο ο ηλεκτρονικός πόλεμος, είναι άλλο ο κυβερνοπόλεμος. Μάλιστα. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος έχει να κάνει κυρίως με τα συστήματα επικοινωνιών και ραντάρ τα οποία υπάρχουν στο χώρο των επιχειρησιακό από τις δύο ένοπλες δυνάμεις. Ο κυβερνοπόλεμος έχει να κάνει με τα κρίσιμα συστήματα πληροφορικής, δίκτυα υπολογιστών και κυρίως την πληροφορική υποδομή που δεν είναι απαραίτητα στρατιωτικής φύσεως, κύριε Σιδεριόπουλε. Μπορεί να είναι η υποδομή της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, μιας μεγάλης τράπεζας, μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σωστά. Και ιδιωτικοί φορείς που στοχοποιούνται. Να τα χωρίσουμε λοιπόν. Πάμε στο θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου που φαντάζομαι ότι είναι πιο μετρήσιμο, έτσι? Βέβαια. Πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει και εκείνη τις δυνατότητες να εκτελέσει επιθετικές επιχειρήσεις στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου. Έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει καταρχήν από τη μία πλευρά το άτρωτο των δικών της ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, να μπορούμε να διατηρήσουμε τις επικοινωνίες μας σταθερές και άτρωτες από επιθετικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικές του εχθρού, και κατά δεύτερον έχει τη δυνατότητα και το κάνει να εκδηλώσει δικές της επιθετικές επιχειρήσεις ώστε να προκαλέσει τύφλωση στα συστήματα του εχθρού, είτε αυτά είναι επικοινωνιακά είτε είναι καθοδηγητικά, εναερίων μέσων, μη εμπανδρωμένων δηλαδή, UAVs κτλ. Η Ελλάδα σαφώς είναι σε ένα επίπεδο επαρκέστατο. Μην πάμε σε ποσοτικές συγκρίσεις, πόσα UAVs και πόσα συστήματα ηλεκτρονικά έχει μία χώρα και η άλλη, γιατί σημαντικό είναι την κρίσιμη στιγμή ποιος αναπτύσσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και ποιος καταφέρνει το πρώτο πλήγμα στον εχθρό. Και σε αυτό οι Έλληνες και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είμαστε απολύτως επαρκείς. Και στο να διασφαλίσουμε την δική μας επάρκεια των επικοινωνιών, αλλά και στο να προκαλέσουμε σοβαρές δυσκολίες στον αντίπαλο. Επιπλέον, κύριε Στεργιόπουλε, να σας πω ότι στο πεδίο του ηλεκτρονικού πολέμου υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός τρίτος τομέας των υποκλοπών των επικοινωνιών. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο και η Τουρκία εκδηλώνει επιχειρήσεις υποκλοπής που τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε. Υπάρχουν και πλοία υποκλοπών, υπάρχουν και UAVs υποκλοπών. Αλλά και η Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι δεν πάει πίσω, και μέχρι εκεί μπορώ να σας πω τι γίνεται. Ότι δεν πάμε πίσω και εμείς. Τα τελευταία ρεπορτάζ καταγράφουν μία έπαρση των γειτόνων σε σχέση με τα μη επανδρωμένα, τα γνωστά ντρόουν που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση, την παρατήρηση, την κατασκοπία. Αυτά είναι πραγματικότητα? Γεγονός είναι ότι υπάρχει πάντοτε μία υπερβολή. Κύριε Κοσμόπουλε, θέλω να σας διακόψω λίγο, ναι, και να ξεκαθαρίσω και προς τους πολίτες, επειδή μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και διαβαθμισμένες πληροφορίες. Μην διστάσετε να μας πείτε, εάν χρειαστεί, ότι αυτό δεν μπορώ να το πω. Ασφαλώς. Αυτό το κάνω χωρίς να σας το πω. Ακριβώς. Δηλαδή δεν λέω κάτι που δεν πρέπει να υποθεί σε κάθε περίπτωση. Αλίμονο. Το ξεκαθαρίζω απλά προς τους τηλεθεατές. Εάν είναι κάτι που δεν πρέπει να υποθεί, θα σας πω, όπως σας είπα προηγουμένως, σταματώ εδώ. Στο έτσι, θέμα των υποκλοπών, σας είπα, έτσι, και η Ελλάδα κάνει τέτοιες επιχειρήσεις. Τελεία, παράγραφος. Δεν έχει λεπτομέρειες από αυτού. Έχει να σαφήσει, νομίζω. Τώρα, στην προπαγανδιστική προβολή των ικανοτήτων της στο πεδίο των μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων, πολλές φορές και εμείς εδώ στην Ελλάδα, κύριε Στεργιόπουλε, και καμιά φορά και πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοί σας που δεν έχουν την εμπειρία τη δική σας και το επίπεδο το δημοσιογραφικό που έχετε εσείς για να φιλτράρετε, νεότεροι συνήθως, πέφτουν στην παγίδα και πάνω στην αγωνία για το αποκλειστικό και την πρωτιά στην είδηση, αναμεταδίδουν δυστυχώς, ενισχύουν την τουρκική προπαγάνδα, η οποία δεν έχει πάντα βάση, ξέρετε, κύριε Στεργιόπουλε. Δεν είναι αληθές οτιδήποτε έρχεται από το πρακτορείο Ανατολού ή από κάποια τουρκική δημοσιογραφική πηγή, ώστε να το αναμεταδώσουμε αμέσως εμείς κατά λέξη, verbatim, literatim, κατά λέξη και κατά γράμμα. Πράγματι, έχει κάποιες δυνατότητες η τουρκική πλευρά στον τομέα των μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων, αλλά εξίσου καλές τέτοιες δυνατότητες, χωρίς τυμπανοκρουσίες, διαθέτει και η Ελλάδα. Και μάλιστα πρόσφατα θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ενημερωθεί, ότι θα επεκτείνει με ενοικιάσεις από την Ισραηλινή πλευρά, με σύμπραξη με αμερικανικές εταιρείες για την κατασκευή κάποιων άλλων εδώ στην Ελλάδα, αλλά και με τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν να δώσουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ερευνητική πλευρά αυτών των πραγμάτων. Επομένως, ναι, υπάρχει αυτή η δραστηριότητα η τουρκική στον τομέα των εναερίων μη επανδρωμένων οχημάτων, αλλά και η Ελλάδα ακολουθεί αυτή τη στιγμή μια πολιτική επιθετική σε αυτό το κομμάτι, ερευνητικά προχωράει και αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Κύριε Κοσμόπουλε, πριν περάσουμε στον κυβερνοπόλεμο, που όπως το ξεκαθαρίσατε είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο, αφορά κυρίως, όπως χαρακτηριστικά είπατε και εσείς, τα μέσα δικτύωσης, που μάλλον το ξεκαθαρίζουμε, είναι μάλλον το μη στρατιωτικό σενάριο αυτό. Είναι και στρατιωτικό, γιατί σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις, κύριε Στεργιόπουλε, έχουν και αυτές υπολογιστικά συστήματα διοικήσεως, αυτά τα που λεγόμενα command and control συστήματα. Μάλιστα. Αυτά που λέγαμε κάποτε C4I, τώρα έχουν γίνει C5I κτλ. Και C6I. Σε κάθε περίπτωση και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πληροφοριακή υποδομή ευάλωτη. Αρκεί να σας πω ότι η κυβερνοεπίθεση έγινε πριν από 2 χρόνια
σε κάποιο, ένας ιός διέρευσε, τεχνητός μάλλον, επηρέασε συστήματα Windows, με αποτέλεσμα να καθυλωθούν τα αεροσκάφη Ραφάλ, διότι δεν μπορούσαν να φορτώσουν τα σχέδια πτήσεως που είναι ηλεκτρονικά από τον κεντρικό υπολογιστή της μονάδας τους. Και δεν μπορούσαν να μπουν σε πτυτική ετοιμότητα μεγάλα μαχητικά αεροσκάφη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα τον αφήσουμε τον κυβερνοπόλεμο για το τέλος της κουβέντας, αν και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω για το πώς ενισχύεται η προσπάθεια της χώρας. Αναφέρατε πριν εσείς χαρακτηριστικά παραδείγματα με τις ενοικιάσεις, με τις συμπράξεις, με τη βοήθεια από τεχνογνωσία από άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη μιας τετραμερούς αεροναυτικής άσκησης, παράδειγμα το φέρνω αυτό, ανοιχτά της Κύπρου. Ναι, βέβαια. Και σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται σύγχρονα πολεμικά συστήματα από 4 διαφορετικές χώρες. Ναι, βέβαια. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι εμείς να λειτουργήσουμε σε συνεργασία με άλλους σε μια πιθανή δυσάρεστη εξέλιξη. Απολύτως. Εμείς είμαστε έτοιμοι απολύτως να συνεργαστούμε, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιος αν οι άλλοι θα είναι απόλυτα έτοιμοι, και όχι για λόγους επιχειρησιακούς, αλλά για λόγους δόγματος, επιθετικού, διπλωματίας, πολιτικής, να συμπράξουν. Επιμένω ότι σε περίπτωση που έχουμε κάποια δύσκολη στιγμή στην εθνική μας κυριαρχία, οι Έλληνες μαχητές θα είναι μόνοι τους. Θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε επιχειρησιακά τις προκλήσεις. Δεν πιστεύω ότι θα έρθουν να πετάξουν δίπλα μας να αναχαιτήσουν τουρκικά αεροσκάφη κάποια Ισραηλινά ή γαλλικά. Το θεωρώ πολύ απίθανο κάτι τέτοιο. Ναι. Εξαιρετικά απίθανο. Σε κάθε περίπτωση όμως η παρουσία, η συνεργασία, η συνάσκηση των δυνάμεων αυτών μαζί μας δείχνει μια σαφή διπλωματική θέση, δείχνει μια πολιτική στόχευση. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε απολύτως μόνοι στο διπλωματικό και στο πολιτικό πεδίο. Αλλά πιστέψτε με, στο επιχειρησιακό πεδίο εκτιμώ ότι θα είμαστε μόνοι μας, όπως έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι αρχηγοί, η ΕΔΑ και η ΝΙΝ. Πρέπει να είμαστε εμείς ικανοί να εκτελέσουμε την αποστολή που θα χρειαστεί, και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την ετοιμότητα. Κλείνοντας, μετά του κυβερνού πολέμου, πόση ζημιά μπορεί να γίνει? Εξαιρετικά μεγάλη. Μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάζεται σήμερα να στείλεις 5 βομβαρδιστικά αεροσκάφη να επιχειρήσουν επιχείρηση βομβαρδισμού σε μια μεγάλη πόλη ελληνική ή τουρκική, αρκεί με ελάχιστο κόστος και κόπο, με αρκετή βέβαια δυσκολία, αλλά μπορεί να γίνει, να ρίξεις το ρεύμα σε αυτή την πόλη, να μπλοκάρεις τα ATM να μην βγάζουν χρήματα και παράλληλα να κόψεις την κινητή τηλεφωνία στην περιοχή. Για σκεφτείτε να είστε τώρα στην όμορφη Λαμία και για 2 μέρες να μην έχετε ρεύμα, να μην έχετε ATM που να βγάζουν χρήματα και να μην έχετε κινητά τηλέφωνα καθόλου. Αυτή η κατάσταση είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση βομβαρδισμού από αεροσκάφη ή από βλήματα μεγάλου βεληνικού εχθρικής χώρας. Έτσι διεξάγονται σήμερα επιχειρήσεις. Χτυπάμε τις κρίσιμες υποδομές. Χτυπάμε τις επικοινωνίες. Χτυπάμε την ίδρυυση. Χτυπάμε τον ηλεκτρισμό. Χτυπάμε το τραπεζικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται μεγαλύτερα χτυπήματα στην αξιοπιστία του εχθρού, αλλά και πολύ σημαντικές συνέπειες κλονίζεται η λειτουργία όλου του κοινωνικού συνόλου. Επομένως, στο πεδίο της μάχης, θέλω να σημειώσετε, κύριε Στεργιόπουλε, το παραδοσιακό ντουφέκι και η χειροβομβίδα έχουν αντικατασταθεί από το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Αυτό να το έχουμε στο νου μας. Και το πεδίο της μάχης πλέον δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα νησί, στον Εύρο. Το πεδίο της μάχης είναι όλη η χώρα. Στόχο αποτελεί οποιαδήποτε κρίσιμη υποδομή, οπουδήποτε και να βρίσκεται μέσα στη χώρα. Έχοντας αυτό κατά νου, ο κυβερνοπόλεμος έχει διευρύνει τα όρια του εδαφικού στοχοποιημένου αντικειμένου και έχει διευρύνει και το χρόνο. Θυμάστε, παλιά λέγαμε κηρύχθηκε ο πόλεμος τότε και τότε έληξε, έγινε συνθήκη ειρήνης, ανακοχή. Τώρα στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιούμε ένα νέο όρο, κύριε Στεργιόπουλε. Κάποτε λέγαμε war και peace, πόλεμος και ειρήνη. Ναι. Η σημερινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ονομάζεται non-peace. Μη ειρήνη δηλαδή. Διότι δεν είναι ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη όμως. Είμαστε σε μια διαρκή αντιπαλότητα, πολεμική αντιπαράθεση,
η οποία δεν είναι, είναι ακριβώς πόλεμος, αλλά δεν είναι και η ειρήνη. Και σε αυτό το κομμάτι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οφείλω να σας πω, έχουν μία από τις καλύτερες διευθύνσεις κύβερνο άμυνας που υπάρχει στο ΝΑΤΟ, με πολύ αξιόλογους επιτελείς, με πάρα πολλές δυνατότητες και επιτυχίες, οι οποίες βεβαίως δεν είναι μόνο κύβερνο αμυντικές, είναι και άλλες οι οποίες δεν χρειάζεται να τις συζητάμε. Άρα λοιπόν, κύριε Κοσμόπουλε, αυτά που κατά καιρούς ακούμε, ότι ένας ικανός άνθρωπος στα θέματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών μέσων μπορεί να διεξάγει πόλεμο με το πληκτρολόγιο, έτσι? Ακριβώς. Έτσι γίνονται σήμερα οι πόλεμοι. Και μάλιστα δεν γίνεται, ξέρετε, αυτή τη στιγμή με την έννοια ότι κατεβάσαμε μια σελίδα του εχθρού ή ότι χακάραμε ένα site και βάλαμε μια φωτογραφία. Φυτεύεις ένα λογισμικό από τώρα που μιλάμε εμείς οι δύο σε μια κρίσιμη υποδομή της εχθρικής χώρας, υπάρχει εκεί και κοιμάται, και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και η κατάλληλη ώρα, τότε το ενεργοποιείς για να επιφέρει τα ζημιογόνα του αποτελέσματα. Το έχεις μυστικό ότι το έχεις φυτέψει κάπου και είναι εκεί και κάθεται, και όταν χρειαστεί το ενεργοποιείς και κάνει τη μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο. Και αυτή είναι η ανησυχία όλων των υπευθύνων κυβερνοασφαλείας στις κρίσιμες υποδομές. Μην τυχόν και έχει μπει κάποιος και έχει φυτέψει ένα επικίνδυνο λογισμικό, το οποίο την κρίσιμη στιγμή θα ενεργοποιηθεί και θα απενεργοποιήσει όλη την υποδομή η οποία είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο. Και οι κρίσιμες υποδομές, βάσει του νόμου και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και της λογικής, είναι όποιες, αν διαταραχθούν, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον πληθυσμό. Ενέργεια, ίδρυυση, χρήμα, μεταφορές, αεροπλάνα, αεροδρόμια, σταθμοί, αττικές οδοί, εθνικές οδοί, λιμάνια, όλες οι υποδομές αυτές. Νομίζω ότι ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που φέρατε για να εξηγήσετε για μια ακόμη φορά το non-peace. Άρα λοιπόν αυτά διεξάγονται και σε καιρό ειρήνης για να είναι έτοιμα όταν και αν χρειαστεί, έτσι? Πρωτίστως διεξάγονται εν καιρό ειρήνης. Πρωτίστως. Έχουν υπάρξει μέρες που το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο κεντρικός του σερβερ, έχει δεχθεί 140.000 απόπειρες ανεπιτυχής επιθέσεως. Επαναλαμβάνω το νούμερο, 140.000. Ανεπιτυχή, unsuccessful attempts, για να χρησιμοποιήσω τον όρο. Ανεπιτυχής, επιτυχής δεν έχουν υπάρξει ως τώρα. Ανεπιτυχής προσπάθειες. Σε όσες περιπτώσεις συμβεί και έχουμε κάποια διάρρηξη ασφαλείας σε μικρότερης ισχύος και εμβελίας υπολογιστικά συστήματα, όπως πρόσφατα θα διαβάσατε για κάποια στρατιωτικά νοσοκομεία, δεν είναι κρίσιμη υποδομή με την έννοια της επιχειρησιακής τους σημασίας τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία, υπάρχει άγχος να θεραπευτεί το πρόβλημα και να αποκατασταθεί η ασφάλεια σε κάθε επίπεδο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα τέτοιου επίπεδου. Κύριε Κοσμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη παρουσία στο Δελτίο. Δεσμεύομαι προσωπικά να τα λέμε όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούμε από εσάς και προφανώς είναι μια διαρκής επιχείρηση η οποία καλό είναι στο βαθμό που μπορούμε να ξέρουμε κάποια πράγματα και που επιτρέπεται να ξέρουμε κάποια πράγματα, διότι οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες σίγουρα είναι και διαβαθμισμένες, να τις ξέρουν και οι πολίτες για να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη παρουσία στο Δελτίο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ήταν ιδιαίτερη τιμή να είμαι κοντά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, κύριε Κοσμόπουλε.